Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον συνάδελφο Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Είναι πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας των Συντακτών. Και είναι μαζί μας και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Άννα Καραμαλή. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ξέρω ότι παρά την ασθένειά σας, παρά τις ιώσεις που κυκλοφορούν, καταφέρατε και ήρθετε σήμερα μαζί μας. Να πούμε ότι θα ήταν μαζί μας και ο κύριος ήσυχος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λόγια ανώτερης βίας τον εμπόδισαν. Εύχομαι όλα να είναι καλά. Και να έρθω σε σένα, αγαπητέ Δημήτρη. Έχεις ασχοληθεί με το θέμα αυτό, έχεις ασχοληθεί με το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Πες μας ακριβώς γιατί το κυριότερο χτύπησε τώρα ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ύποπτη χρονική στιγμή. Νομίζω η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ και οι σχέσεις μεταξύ του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Βενιζέλου ποτέ δεν ήταν καλές. Η συγκυρία ήταν αυτή και πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Θυμίζω ότι την περασμένη Πέμπτη μόλις ο κύριος Βενιζέλος συνάντησε τον Γιώργο Παπανδρέου σε μια προσπάθεια να ξεχαστούν τα παλιά και να δοθεί μια συνέχεια ενωτική, συσπηρωτική. Αυτή ήταν τουλάχιστον η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο κύριος Βενιζέλος. Δεν είχε όμως την ποθητή συνέχεια, καθώς οι προτάσεις που έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός δείχνουν ότι βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης και πολλοί λένε ότι μετά τις επιλογές που έκανε να ζητήσει ανοιχτό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, δεν έκανε καμία αναφορά στην Δημοκρατική Παράταξη το εγχείρημα του κύριου Βενιζέλου, αλλά και να βάλει ζήτημα ηγεσίας, ότι στην ουσία έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή η πρωτοβουλία τη ρήξη. Και δηλώσεις τελεχών, ναι, και από την πλευρά του κυρίου Βενιζέλου, οι οποίες έδειξαν όχι απλά τη δυσαρέσκειά τους, αλλά ότι είναι έτοιμοι για μάχη. Και όχι μόνο, θα έλεγα, ειδικά η τελευταία παράγραφος της ανακοίνωσης της Χαριλάου Τρικούπη αργά χθες το βράδυ προειδοποιεί με διαγραφές. Αυτό το οποίο τονίζεται είναι ότι κανείς δεν θα διαταράξει το πλαίσιο το οποίο έχει αποφασιστεί για την πορεία του χώρου, αλλά και για τα θέματα της πορείας της χώρας. Η αναφορά αυτή είναι μία έμεση προειδοποίηση τόσο προς τον κύριο Παπανδρέου, όσο και προς εκείνα τα στελέχη και τους βουλευτές που θα επιλέξουν να τον ακολουθήσουν. Υπάρχει απόρριψη της πρότασης για συνέδριο, αλλά και βεβαίως της αμφισβήτησης της ηγεσίας του κυρίου Βενιζέλου και βεβαίως πολύ σωστά λέτε και βάζετε ένα ζήτημα προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στην κυβέρνηση, διότι ακριβώς το ΠΑΣΟΚ είναι θα έρθουμε ο δεύτερος εταίρος. Δημήτρη, στην κυρία Καραμαλή, η φράση η οποία θα απομονώσουμε από το κυλκής του κυρία Καραμαλή, του κυρίου Βενιζέλου, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, έχει να κάνει με το ότι ουσιαστικά, σαν να λέει, σαν να μεταφράζεται, Δημήτρη, διόρθωσέ με, μολόν λαβέ. Εάν θέλεις τέτοιο πόλεμο, θα τον έχεις. Εμείς είμαστε έτοιμοι και για εκλογές εδώ και τώρα. Η φράση έτοιμοι για εκλογές εδώ και τώρα, κυρία Καραμαλή, μας παραπέμπει στο ενδεχόμενο από αλλού να περιμένει η κυβέρνηση να έρθει η ανατροπή και να πάμε σε προώρες εκλογές και τελικά να έρθει μέσα από τους κυβερνητικούς εταίρους. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Δημήτρης είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι αψήφιστα. Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί τέτοιο μπέρδεμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που μπορεί να τεινάξει την κυβέρνηση στον αέρα. Τη συνεργασία, μάλλον. Σας πω την άποψή μου ότι υπό άλλες συνθήκες το τι συμβαίνει στο εσωτερικό ενός κόμματος θα μ' άφηνα διάφορη. Επειδή όμως εδώ συγκυβερνούμε, υπάρχει ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι μας αφορά άμεσα. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο λάθος του κ. Παπανδρέου αυτό που έκανε. Κυρίως το timing, ο χρόνος, η χρονική περίοδος στην οποία έκανε αυτή την κίνηση. Και γιατί το λέω αυτό, όταν υπάρχει διαπραγμάτευση. Επιτρέψτε μου για το ρεπορτάζ να πω και να σας διακόψω ότι οι στελέχοι είπαν ότι διάλεξε τη χρονική στιγμή, την ώρα που είχε μια πιο δυναμική παρουσία στο Κιλκής το ΠΑΣΟΚ, άρχισε σιγά σιγά να ανασυγκροτείται, άρχισε να ξαναβρίσκει τη δύναμή του και γενικά να βγαίνει προς τα έξω το ΠΑΣΟΚ, γιατί πραγματικά υπήρχε μια μεγάλη εσωστρέφεια ώσπου να διαμορφωθεί ένα κλίμα πιο συγκεκριμένο και πήγε, λέει, αυτή τη στιγμή. Αμφισβητούν τις προθέσεις του. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν μπορείς να δυναμητήσεις το κλίμα όταν υπάρχουν σκληρές διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, ειδικά σε αυτή που είναι πολύ επώδυνη και πολύ δύσκολη, γιατί είναι η τελευταία. Και μάλιστα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, η εξωματική αντιπολίτευση, είναι στα κεραμίδια, αν μπορώ να το πω αυτό, γιατί ζητάει εδώ και τώρα εκλογές. Όταν λοιπόν επιλέγεις αυτή την χρονική στιγμή να κάνεις το κομμάτι σου, αφήνεις για μία ακόμη φορά σε δεύτερη μοίρα το συμφέρον της πατρίδας και βάζεις
σε πρώτη μοίρα το πολιτικό σου εγωισμό. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια προμελετημένη πολιτική κίνηση, κυρία Κωνσταρά, γιατί ίσως να θέλει να πάρει ρεβάνς για το 2011, νομίζω, μετά τις Κάνες. Κυρία Καραμαλή, που... είναι τραγικό πάντως να μιλάμε στη η πολιτική ζωή της χώρας να διεξάγεται με αποθυμένα, εάν κάτι τέτοιο εννοείται. Δυστυχώς. Και ειδικά, μάλιστα, σε μια εποχή τόσο κρίσιμη, που όλοι πρέπει να επιδείξουν έναν άλλο χαρακτήρα πολιτικό. Ναι, βεβαίως. Είναι σαφές και ξεκάθαρο για μένα ότι χρεώνει την ανατροπή του. Χρεώνει στον κύριο Βενιζέλο την ανατροπή του. Αλλά πιστεύω την ώρα που χρειαζόμαστε ηγέτες, πάσχουμε από μικροπολιτική. Πιστεύω, ναι, αντί να ενωθούμε στα δύσκολα και να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι, υπάρχουν πάντα διαχωριστικές γραμμές, γιατί ο καθένας δεν αφήνει το κόμμα του από το οποίο προέρχεται και στο οποίο πιστεύει να ενώσει τις δυνάμεις του για να βγούμε μπροστά, να φύγουμε από την κρίση και να περάσουμε μπροστά. Κυρία Καραμαλή, αν μου επιτρέπετε, Δημήτρη, να σε διακόψω λίγο, γιατί έχουμε ανοιχτό το κύκλωμα να πάμε στο θέμα της ημέρας, που είναι το μεγάλο μακελιό που έγινε στο Μικρολίμανο. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε ακριβώς με αυτό το οποίο ήθελες να ρωτήσεις την κυρία Καραμαλή. Να συνδεθούμε πάλι με τον Ερυθρό Σταυρό, έχουμε τη δυνατότητα. Θανάση, και πάλι ο λόγος σε σένα. Νάνση, να πούμε ότι και ο μπάρμαν, ο οποίος είχε έρθει σε αρχική αντιπαράθεση πριν ο δράστης μπει μέσα και αρχίσει να πυροβολεί, βρίσκεται και αυτός τραυματισμένος στο Αττικό νοσοκομείο, που και νοσηλεύεται μέχρι αυτή τη στιγμή. Μιλήσαμε με τον γιατρό, ο οποίος χειρούργησε και τους δύο ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στον Ερυθρό Σταυρό, και μας είπε ότι οι επεμβάσεις θεωρούνται απολύτως πετυχημένες και από ό,τι φαίνεται θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ξεπεράσουν τον όποιον κίνδυνο. Για την ώρα αυτά είναι τα νεότερα, και κάποια τελευταία πληροφορία σε ό,τι αφορά το αστυνομικό σκέλος. Να πούμε ότι κάποιοι από τους θαμώνες μάθαμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, προκειμένου να καταθέσουν και να δώσουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το χθεσινό συμβάν. Νάντσια. Και στο σημείο αυτό να συνδεθούμε πάλι με το Βασίλη Χί. Το Βασίλειο, λόγο σε σένα, έχουμε κάποιες νεότερα σε εξελίξεις. Βεβαίως. Ο Αλβανός αυτός ήταν θαμώνας, σε αντίθεση με τις άλλες δύο περιπτώσεις, ήταν θαμώνας του μπαρ. Έφυγε η παρέα του, παρέμεινε στο μπαρ και γνώρισε μία κοπέλα, τη συστήθηκε ως Αλβέρτος, και μάλιστα η κοπέλα φωτογραφήθηκε μαζί του από το κινητό της τηλέφωνο. Φεύγοντας, κάτι φαίνεται να έγινε εκεί με τον μπάρμαν, κάποια παρεξήγηση με το λογαριασμό. Αυτό είναι ακόμα υπό έρευνα. Βγήκε έξω, πήγε στο αυτοκίνητό του, πήρε το Καλάζνικοφ, γύρισε πίσω και άρχισε να γαζώνει. Καταμετρήθηκαν πάνω από 12 κάλικες των 7,62 μιλιμέτρ, από Καλάζνικοφ δηλαδή. Κανονικό Τέξας. Επιβεβαιώνεται πάντως, Νάνσια μου, και η πληροφορία που σας είπα νωρίτερα, ότι οι μέτοχοι αυτού του κλαμπ είναι, για να γίνει συγκεκριμένος, όχι απλά δύο συγγενείς, δύο αδέλφια, απόταχτοι αστυνομικοί. Μάλιστα. Τους οποίους το σώμα έδιωξε από πάνω του ως λεκιασμένους και διεφθαρμένους. Μάλιστα, Βασίλη, πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θανάση Μιλωνά, ευχαριστούμε και εσένα. Και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Δημήτρη. Ήθελα να προσθέσω απλώς, σχετικά με το ζήτημα της σταθερότητας της κυβέρνησης, της συγκυρίας και των επιλογών του κ. Παπανδρέου, ότι ο ίδιος στην δική του επιστολή προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο διαβεβαιώνει ότι ως βουλευτής τουλάχιστον θα φέρει μέχρι τέλους την αποστολή την οποία έχει αναλάβει ως βουλευτής του κόμματος. Και επίσης αναφέρει ότι δεν τον ενδιαφέρει η καρέκλα. Ναι, αυτό, τι θέλει αυτό να σχετίζεται, ποιητής, αυτό τουλάχιστον Δημήτρη, από την δική πλευρά ερμηνεύεται, ότι έχει δεν υλικό. Τον ενδιαφέρει σε περίπτωση που δεν εισακουστούν οι προτάσεις του για τα κομματικά, για τη μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ, να είναι εκ νέου υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Δημοκρατικής Παράταξης. Βεβαίως, πάντα υπάρχει ο φόβος μιας καταψήφισης. Θυμίζω ότι ο κ. Παπανδρέου είχε καταψηφίσει τον περασμένο Μάρτιο το άρθρο 2 για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και το επισημαίνει αυτό η άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι σε αυτή τη συγκυρία δεν επιτρέπεται εσωστρέφεια, μιζέρια, διότι συρρυκνώνεται τα ποσοστά, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό, όπως επίσης και πρόκληση αστάθειας για την πορεία της χώρας. Δημήτρη, γνωρίζεις αν το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει στις εκλογές ως ΠΑΣΟΚ ή ως Δημοκρατική Παράταξη? Η απόφαση που έχουν λάβει τα όργανα του ΠΑΣΟΚ και σε αυτό
ο κύριος Βενιζέλος είναι ανυποχώρητος, είναι ότι θα κατέβει ως δημοκρατική παράταξη με βασικό κορμό το ΠΑΣΟΚ, διατηρώντας τα σύμβολά του, αλλά να πούμε λίγο το παρασκήνιο σε αυτό το βασικό κορμό το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να βρει αντιδράσεις αυτό ή θα ομαλά? Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις, είναι πολλές οι αντιδράσεις. Δεν μιλήσουμε από το μέτωπο Παπανδρέου κλπ. Από αυτά τα μέτωπα. Αν γενικότερα πιστεύεις ότι θα πάει ομαλά και θα εξελιχθεί κάτι τέτοιο στο δρόμο για τις εκλογές, στο δρόμο για την κάλπη. Τα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής με αποκορύφωμα την πρωτοβουλία του κυρίου Παπανδρέου δείχνουν ότι ο δρόμος δεν θα είναι ένας ομαλός δρόμος, μια ομαλή πορεία. Και αυτές οι αναταράξεις αντιλαμβανόσαστε ότι δημιουργούν ένα επιπλέον πρόβλημα, ένα επιπλέον πονοκέφαλο, καθώς αν δεν υπάρχει ενότητα σε ένα κόμμα που έχει υποστεί μια δραματική συρρήκνωση των ποσοστών, τότε τα προβλήματα γίνονται ακόμη μεγαλύτερα, ακόμη και σε αυτή την καινούργια προσπάθεια που θέλει να ξεκινήσει, παρά τις διαβεβαιώσεις που έχει δώσει, ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να υφίσταται ως οργανισμός στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου σχήματος. Κυρία Καραμαλή, θέλετε να δούμε μαζί τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και να μου πείτε μετά εάν και κατά πόσο χρειάζεται η κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή μάλλον μια και μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία και την εκπροσωπείτε, αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αντέξει στις επόμενες εκλογές ώστε να διεκδικήσει κάτι από μόνη της χωρίς να έχει δεκανίκια συνεταιρισμών, συνεργασιών κλπ. Θα σας το πω από τώρα. Ο ελληνικός λαός έχει δώσει τέλος στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Δεν χρειάζεται να δω τις δημοσκοπήσεις. Δεν χρειάζεται να είναι δούμε τις δημοσκοπήσεις. Είναι σαφές και ξεκάθαρο οπότε, το μήνυμα. Άρα μετά τις δημοσκοπήσεις να δούμε λοιπόν με ποιους θα μπορούσατε, εσείς βγαίνετε πρώτη δύναμη, να συγκυβερνήσετε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έδειξαν τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κυρίες και κύριοι. Προβάδισμα λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν οι νέες δημοσκοπήσεις που διενήργησαν οι εταιρείες MRB, Μέτρων Ανάλυσης και Public Issue. Προβάδισμα 4,7 μονάδων παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης και η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 23,3% και η Νέα Δημοκρατία 18,6%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ποτάμι με 5,9% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 4,4%, το ΠΑΣΟΚ με 3,7%, η Χρυσή Αυγή με 3,5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2,8%, οι Οικολόγοι με 1,6% και η Ανταρσία και ο Λαός με 1,3%. Άλλο κόμμα επιθυμεί το 4,4%, Άκυρο ή Λευκό το 4,8%, Αποχή 7,7%, ενώ οι Αναποφάσιστοι φτάνουν το 13,7%. Δεν απάντησε το 3% του δείγματος. Στο ερώτημα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών ποιος νομίζεται ότι είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας, το 34% των ερωτηθέντων επιλέγει τον Αντώνη Σαμαρά και το 18% τον Αλέξη Τσίπρα. Από 2% συγκεντρώνουν οι κύριοι Βενιζέλος, Κουβέλης και Θεοδωράκης, από 1% οι κύριοι Καμένος και Μιχαλολιάκος, ενώ 2% επιθυμεί άλλον για πρωθυπουργό, κανέναν το 35%, ενώ 3% δεν απάντησε στο ερώτημα. Αναφορικά με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, το 51% των πολιτών προτιμά να εκλεγεί από την παρούσα Βουλή, ενώ το 44% επιθυμεί πρόωρες εκλογές. Την ίδια ώρα, δημοσκόπηση της Public Issue για την εφημερίδα των συντακτών δίνει προβάδισμα 11,5% στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, στην πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 38,5%, η Νέα Δημοκρατία 27% και το Ποτάμι 8,5%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,5%, η Χρυσή Αυγή με 6%, το ΠΑΣΟΚ με 5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 3% και η Δημοκρατική Αριστερά με 1%. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν το 4,5%. Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά επιλέγει το 42% του δείγματος και τον Αλέξη Τσίπρα το 29%, ενώ το 30% δεν επιθυμεί κανέναν από τους δύο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 74% των ερωτηθέντων εμφανίζεται δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα, έναντι του 17% που δηλώνει ικανοποιημένο. Οι ψηφοφόροι επίσης δηλώνουν σε ποσοστό 77% ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει, ενώ το 1% δεν εκφράζει καθόλου γνώμη.
Η δημοσκόπηση της εταιρείας MRB για λογαριασμό της εφημερίδας Αγορά καταγράφει προβάδισμα 4,3% του ΣΥΡΙΖΑ, έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 23,9% και η Νέα Δημοκρατία 19,6%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ποτάμι με 7,5%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 5%, η Χρυσή Αυγή με 4,9%, το ΠΑΣΟΚ με 4% και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 3,1%. Στην εκτίμηση ψήφου, η ψαλίδα διευρύνεται στο 5,5% με τον ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 30,6% και τη Νέα Δημοκρατία 25,1%. Ακολουθούν το Ποτάμι με 9,6%, το ΚΚΕ με 6,4%, η Χρυσή Αυγή με 6,3%, το ΠΑΣΟΚ με 5,1% και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4%. Μάλιστα. Να ξεκινήσω από σας, κύριε Καραμαλή. Κύριε Καραμαλή, είναι φανερό πλέον το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερη δύναμη, σταθερά. Παρ' όλα αυτά, να πιάσουμε λίγο τα πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά και να αναφερθούμε στο κομμάτι αυτό, στο οποίο λέει ότι ο κόσμος πιστεύει ότι η κρίση δεν πρόκειται να σταματήσει. Άρα αυτό σημαίνει ότι και με ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και με Νέα Δημοκρατία έχει μια δυσπιστία για το πότε θα δει καλύτερες μέρες. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Υπάρχουν και άλλα δύο σημαντικά στοιχεία, τρία μάλλον, ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια διαφορά 4,7 και 4,3. Άρα για εμάς είναι αναστρέψιμο αυτό. Είναι αναστρέψιμο τόσο μεγάλο ποσοστό, κύριε Καραμαλή. Βεβαίως, γιατί όταν μπορεί δύο χρόνια τους λόγους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναστροφή αυτού του κλίματος. Γιατί θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση τότε, θα μου απαντήσετε μαζί τότε σε αυτό το ερώτημα. Θα μου πείτε, κύριε Καραμαλή, διαβάζοντας ακόμα και τον Bloomberg, το οποίο μιλούσε για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης που υπάρχει στη χώρα και ο οποίος θα μπορούσε, δίνει, ενισχύει το ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορούσε να φέρει το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ήταν κάτι το αντιμετωπίζω θετικό για τις αγορές. Παρά τα αυτά όμως, μιλάει για μέτρα λιτότητας τα οποία θα συνεχιστούν και τα οποία βλέπει ότι δεν είναι προς όφελος. Εγώ διαπιστώνω ότι ο κόσμος νιώθει, και γι' αυτό και χάνει ποσοστά η κυβέρνηση, ότι δεν διαπραγματεύεται αυτή η κυβέρνηση. Ωραία. Εγώ θέλω να μου απαντήσετε, διαπραγματεύεται? Και από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι είναι λάθος η πολιτική που ακολουθεί, η πολιτική της ύφεσης που ακολουθείτε, γιατί δεν αντιστέκεται στεναρά να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι? Ωραία, να τα πάρουμε με τη σειρά. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο μόνο. Θα σας δώσω. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν μια διαφορά. Καλή είναι, δηλαδή, σταθερό προβάδισμα, μικρό, γιατί εμείς δύο χρόνια έχουμε πάρει τέτοια μέτρα. Έχει κάνει τόσες θυσίες ο ελληνικός λαός που εγώ θα περίμενα πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Γιατί δύο χρόνια δεν ήμασταν αρεστοί, γιατί προσπαθούσαμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις των μνημονίων και να βγούμε από αυτά, από τα μνημόνια. Και βλέπετε ότι ακόμα και τώρα οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ επώδυνες και πολύ σκληρές. Μου θυμίζει όμως αυτό, κυρία Καραμαλή, όμως σε κάθε ένα που θα μου λέτε, θα μου επιτρέψετε να κάνω τον αντίλογο. Μου θυμίζει τις εποχές του Πασόκ, που το Πασόκ έλεγε έχει αναλάβει το ιστορικό βάρος και εξ αυτού το κόστος το μεγάλο. Μα εγώ σας λέω ότι υπάρχει σταθερό προβάδισμα. Να βγάλει. Δεν λέω άλλο. Ναι, αλλά αυτό οδήγησε σε απόλυτη συρρήκνωση του Πασόκ. Γι' αυτό λέω πώς πιστεύετε ότι θα αναστραφεί. Εγώ δεν εκπροσωπώ το Πασόκ, είμαι της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εγώ κρατάω άλλα δύο στοιχεία. Ότι ο Σαμαράς παραμένει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός σε όλες τις έρευνες. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μεγάλη διαφορά. Και μάλιστα με διαφορά. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν θέλει να πάμε σε εκλογές όσον αφορά το θέμα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και αυτό είναι αλήθεια. Σε σχέση με το βασικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που λέει εκλογές εδώ και τώρα. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Επίσης, με το 23,3 και 23,9 δεν υπάρχει αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συμπράξει με άλλα κόμματα. Και ρωτώ εγώ τώρα, αναρωτιέμαι μάλλον, γιατί δεν είναι εδώ ο κύριος Ίσυχος, με την Δημάρ που είναι σε ελεύθερη πτώση, με τους ανεξάρτητους Έλληνες που όπως δείχνουν οι έρευνες μπαίνουν, δεν μπαίνουν, με το ΚΚΕ που είναι κάθετο και το έχει δηλώσει επανειλημμένος, με το ποτάμι που το βρίζει νυχθημερών και το αποκαλεί μοχλό του συστήματος. Λοιπόν, άρα τι που θέλω να καταλήξω, ότι αυτοδυναμία δεν υπάρχει, δεν πρέπει να πάμε σε εκλογές, δεν πρέπει να υπάρχει πολιτική αστάθεια. Αυτά είναι μηνύματα που τα λαμβάνει
και τα μαθαίνει η Τρόικα και υπάρχει ένα σταθές πολιτικό περιβάλλον πάνω στο οποίο η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να σταθούν γερά και να κάνουν τη δουλειά τους. Την ίδια στιγμή, κυρία Καραμαλή, όμως ο κόσμος είναι τόσο δυσαρεστημένος και το ποσοστό αυτό το οποίο λέει να πάμε σε προώρες εκλογές, σαφώς πολύ μικρότερο από αυτούς που θέλουν εκλογές. Όχι ελάχιστο, σαφώς μικρότερο. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο παραμένει μικρό ποσοστό. Δείχνει την αγωνία του κόσμου και θέλω να μου πείτε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αποφευθεί αυτό την ώρα που έχουμε τον κίνδυνο για αρχή να μην βρεθούν οι 180. Δημήτρη, αμέσως μετά θα ήθελα να μπεις με το ρεπορτάζ που έχεις. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι θα βρεθούν οι 180. Έχουμε δηλώσεις κάποιων βουλευτών οι οποίοι με υπευθυνότητα και γιατί γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί η ηρεμία του τόπου και να μην υπάρξει πολιτική αστάθεια. Αν μη τι άλλο, περιμένουν να ακούσουν ποιο θα είναι αυτό το όνομα, που για μένα θα είναι ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής που θα ενώνει όλους τους Έλληνες, και μετά θα σκεφτούν και θα πράξουν. Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθούν οι 180 και η κυβέρνηση θα συνεχίσει απερίσπαστο το έργο της. Τώρα, όταν μπαίνει στο χορό, κυρία Κοσταρά, μπαίνει και χορεύεις. Τώρα, αν αυτός ο χορός είναι κακός και δεν σου ταιριάζει, προσπαθείς να τελειώσεις. Αν χορεύεις, να ολοκληρώσεις τη σκέψη μου. Έτσι. Προσπαθείς να τελειώσεις γρήγορα από αυτή τη διαδικασία, από αυτό το διαγωνισμό, άμα δεν σου αρέσει. Έτσι, αλλά αφού μπήκες, θα τον χορέψεις. Λοιπόν, και προσπαθείς με κινήσεις χωρίς μεγάλα λόγια και μεγάλες υποσχέσεις να πράττεις τα βασικά. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε διορθώσει τους αριθμούς. Οι πολίτες είναι λογικό να μην το έχουν αισθανθεί. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε ανάποδα. Δηλαδή, να μην έχουμε φτιάξει τους αριθμούς, να μην έχει κλείσει συμφωνία και να δώσουμε τα χέρια με την Τρόικα για να φύγει από τα πόδια μας, και στη συνέχεια με την ανάπτυξη και με τις κινήσεις που γίνονται από την κυβέρνηση να φτάσει και στους πολίτες. Κυρία Καραμαλή, δεν είναι εύκολο. Είναι σε γνώση της κυβέρνησης, μιας και μιλάτε για αριθμούς. Ναι. Η τελευταία μελέτη του Γερμανικού Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οικονομίας, η οποία δίνει στα επόμενα 50 χρόνια ένα τεράστιο έλλειμμα και μια τρύπα 1,3 δισεκατομμύρια, που φτάνει το 600% του ΑΕΠ. Είναι εν γνώση της κυβέρνησης αυτό? Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν τη γνωρίζω αυτή τη μελέτη, για να είμαι ειλικρινής. Δεύτερον, δεν είμαι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου για να διαπραγματεύομαι με την Τρόικα, οπότε δεν είμαι σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Σαφέστατα πρόκειται για μια μελέτη. Αφού υπάρχει αυτή η μελέτη, υπάρχει. Όμως, εγώ εκείνο που είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει παραγγείλει το Υπουργείο Εργασίας μια δική του αναλογιστική μελέτη. Καλό είναι να μην σπέρουμε τον πανικό και να μην κινδυνολογούμε. Στην αναλογιστική μελέτη που έχει παραγγείλει ο κύριος Βρούτσης στο Υπουργείο Εργασίας, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τα στοιχεία. Θα δούμε αν υπάρχουν και ποια είναι αυτά τα κενά. Και από ό,τι θυμάστε, στις κόκκινες γραμμές που έχει τραβήξει η κυβέρνηση, ανεξάρτητα από ό,τι ζητάει η Τρόικα, και καλά κάνει, εμείς έχουμε βάλει τις δικές μας κόκκινες γραμμές, είναι να μην θυγεί τώρα το ασφαλιστικό. Και απαντώ ότι στον προϋπολογισμό του 2015 δεν υπάρχουν μειώσεις μισθών και συντάξεων. Μπορεί να υπάρξουν στη συνέχεια, κυρία Καραμαλή. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι μαντίο των Δελφών. Δεν είναι θέμα μαντίου. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Επικαλεστήκατε τους αριθμούς. Πάμε κάθε χρόνο. Τώρα καταθέσαμε, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας, τον προϋπολογισμό του 2015. Και δεν υπάρχει καμία μείωση σε μισθούς και συντάξεις. Επίσης, χωρίς την. Τίθεται αυτό από την πλευρά της Τρόικας. Και το λέω αυτό διότι στελέχει ο πρώην Υπουργός Εργασίας, για παράδειγμα, ο κ. Κουτρουμάνης. Και χθες και σήμερα. Ο κ. Κουτρουμάνης μίλησε για μείωση συντάξεων. Η Τρόικα ζητάει ως 20%. Μείωση κύριων συντάξεων ως 20%. Ναι, αλλά εμείς δεν κάνουμε πίσω. Ένα. Και δεύτερον, θέλω να σας πω ότι το ίδιο έλεγε και με τις 100 δόσεις τις προηγούμενες ημέρες. Κάτι το οποίο το πήρε πίσω. Είδατε ότι δεν περνάει. Νομίζω ότι το ιδανικό αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση θα ήταν αυτά τα σκληρά μέτρα να μετατεθούν για μια δεύτερη φάση μετά την προεδρική εκλογή. Δεν είμαι τόσο βέβαιος όμως ότι τελικά οι δανειστές θα πιστούν για να μεταθέσουν αυτά τα μέτρα για μετά. Αν τελικά ισχύσουν αυτά τα μέτρα και χρειαστεί οι βουλευτές των δύο κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν τέτοια μέτρα, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και για την προεδρική εκλογή, αν φτάσουμε μέχρι τότε. Δεν θα τα ψηφίσουμε γιατί δεν θα έρθουν τέτοια μέτρα.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουν τοποθετηθεί από αυτού. Τώρα, ο πρώην Υπουργός Εργασίας σεβαστεί η άποψή του, αλλά εγώ οφείλω. Συμμετέχει όμως εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ στις διαπραγματεύσεις. Εγώ οφείλω όμως να ακούω τους νυν υπουργούς. Οι οποίοι άλλοι είναι της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι είναι του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι όλοι της Νέας Δημοκρατίας για να υποστηρίζω το έργο της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτή την κυβέρνηση συμμετέχουν και οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Δημήτρη, από το ρεπορτάζ που έχεις κάνεις, θα ήθελα να μου πεις εάν πιστεύεις ότι ακριβώς επειδή εδώ έχουμε την κυρία Καραμαλή να πει ότι έχουν μπει κόκκινες γραμμές, αλλά εμείς διαπιστώσαμε από το ρεπορτάζ ότι η Τρόικα έχει βάλει τέτοιες αντιστάσεις τελευταία και φαίνεται να περνάει μηνύματα παντού, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι να αλλάξει τη στάση της Τρόικας ή πιστεύεις ότι αυτά τα μηνύματα τα περνάει και για το ενδεχόμενο να είναι μια άλλη κυβέρνηση, ούτως ώστε να ξέρει και να λάβει υπόψη της ότι στις διαπραγματεύσεις θα έχει σκληρό αντίπαλο. Είναι ένα παιχνίδι εκβιασμών αυτό το οποίο εξελίσσεται σε αυτή τη φάση. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό το θρίλερ με τις κόκκινες γραμμές, πότε θα επιστρέψουν. Βέβαια, τις προηγούμενες φορές δεν μπορώ να πω ότι η κυβέρνηση τήρησε όλες τις κόκκινες γραμμές. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα, προφανώς η πλευρά των δανειστών δεν βλέπει απαραίτητος το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Στέλνει μηνύματα και στην αντιπολίτευση. Διότι θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις αφορούν και τους τωρινούς, αλλά και ενδεχομένως τους επόμενους, και σίγουρα θέλει την τήρηση αυτών των δεσμεύσεων. Η αξιωματική αντιπολίτευση από την πλευρά της λέει ότι θα διαπραγματευτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να ακυρώσει κάποιες συμφωνίες. Αυτό μένει να φανεί, ανάλογα αν θα έχει αυτή την αυτοδυναμία, γιατί εκεί νομίζω ότι βασίζεται η ισχύς για να διαπραγματευτείς σε ένα κορυφαίο επίπεδο και να ακυρώσεις κάποιες τόσο σημαντικές συμφωνίες. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο θέμα από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο υπάρχουν στελέχη τα οποία εμέσως πλην σαφώς λένε και εκβιάζουν την αυτοδυναμία. Για παράδειγμα, ακούσαμε τον κύριο Μητρόπουλο να λέει ότι εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα αναγκαστούμε σε σκληρά μέτρα να συνεχίσουμε τη μνημονιακή πολιτική. Ναι, είναι μια στρατηγική αυτή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η στρατηγική της αυτοδυναμίας. Διότι θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να διαπραγματευτεί με καλύτερο τρόπο απέναντι στους εταίρους. Πιστεύεις ότι με κάτι τέτοια ποσοστά, αυτά τα οποία βλέπουμε και τα οποία είναι πολύ μικρά για τα δύο μεγάλα κόμματα, και αναφέρομαι και στα δύο μεγάλα κόμματα, έχουμε ξεχάσει πλέον τα μεγάλα ποσοστά τα οποία υπήρχαν στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κάνει αυτοδυναμία? Σε κάποιες δημοσκοπήσεις, όπως για παράδειγμα αυτή της public issue που ακολουθεί ένα διαφορετικό σύστημα, είναι εκτίμηση εκλογικής επιρροής, είναι στα όρια της αυτοδυναμίας. Τίποτα δεν είναι στατικό και όσο αυξάνεται η πόλωση, τόσο θα βλέπουμε τα δύο μεγάλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να ανεβάζουν τα ποσοστά τους. Έχει να κάνει και με το όριο των κομμάτων που θα πιάσουν το 3%. Πόσοι δηλαδή θα μπουν στη Βουλή και πόσοι θα μείνουν εκτός. Αυτό το οποίο πρέπει τώρα να σημειώσουμε είναι ότι η δυσπιστία των πολιτών, όσο μεγαλύτερη δυσπιστία δείχνουν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις, τόσο σε δυσμενέστερη θέση έρχεται η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε και κάτι το οποίο ενισχύει τη δυσπιστία. Ναι, κυρία Καραμαλή, αμέσως μετά να ακούσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά σε ένα πολιτικό πρόσωπο που προς έκπληξη όλων προέβησε κάποιες πράξεις, θα λέγαμε ποινικά κολάσιμες, και εξού και συνελήφθη. Συνελήφθη λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός με κατηγορίες για διαφθορά. Και πάλι θα μας ενημερώσει η Δήμητρα Παναγοπούλου. Δήμητρα. Στη σύλληψη του πρώην Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας, Ζωζέ Σόκρατες, για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και για φοροδιαφυγή, προχώρησαν οι αρχές της χώρας. Θα πρέπει να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες έγιναν συλλήψεις άλλων τριών ατόμων για τον ίδιο λόγο. Ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει έρευνες για περισσότερους από 60 δικαστικούς λειτουργούς και αστυνομικούς, πάντα για τον ίδιο λόγο. Ο σοσιαλιστής Ζωζέ Σόκρατες συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας. Η έρευνα σε βάρος του αφορά τραπεζικές συναλλαγές και μεταφορά χρημάτων αγνώστου προελεύσεως, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελία της χώρας. Θα πρέπει να αναφέρουμε και να κλείσουμε με αυτό, Νάνσια, ότι το όνομα του Σόκρατες είχε και στο παρελθόν, γύρω από το όνομά του, είχε γίνει έρευνα για διαφθορά. Την εποχή εκείνη ο Σόκρατες ήταν υπουργός περιβάλλοντος, ωστόσο το 2010 η υπόθεση ετέθη στο σιρτάρι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Να μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός είχε εισηγηθεί και τα περί μνημονίου.
Δημήτρη, κύριε Καραμαλή, εγώ ήθελα να πω κάτι που είπε ο συνάδελφος δημοσιογράφος για την εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Για μένα πρώτη φορά την ακούω αυτή την έκφραση. Εκτίμηση ψήφου. Πρόθεση ψήφου, το έχω ακούσει. Εκτίμηση εκλογικής επιρροής δεν το έχω ξανακούσει. Απλά δίνω μία δική μου ερμηνεία, ότι επειδή το 4,3 τους φαίνεται πάρα πολύ μικρό, βρίσκουν άλλες προτάσεις και άλλες λέξεις για να δείχνουν τα νούμερα κάπως μεγαλύτερα που να τους βολεύει. Δηλαδή αυτή η πρόταση σε οποιαδήποτε έρευνα παρακολουθώ, όχι σαν βουλευτής και σαν δημοσιογράφος, δηλαδή δεν την έχω ξανακούσει. Αυτό είναι θέμα της εταιρείας και του ερευνητή. Είναι ένας τρόπος μέτρησης. Είναι μια αναγνωρισμένη μέθοδος, η οποία δεν είναι διαδεδομένη. Από άλλους αναγνωρίζεται. Δεν υπάρχει. Χρησιμοποιείται και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά ακόμη και αν δούμε τις δημοσκοπήσεις, κύριε Καμαλή, των υπολείπων εταιρείων, πάλι βλέπουμε ένα παγιωμένο προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ από τις ευρωεκλογές και μετά. Και ερώτημα να σας απευθύνω, τι θα αλλάξει αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι την προεδρική εκλογή προκειμένου αυτές οι τέσσερις μονάδες, αυτή η ψαλίδα έστω των τεσσάρων μονάδων να μειωθεί, διότι ακόμη και το αφήγημα για την έξοδο από το μνημόνιο δεν βλέπω να το υποστηρίζεται στη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη ένταση. Και με αυτή την απάντηση της κυρία Καραμαλή Μόλις χθες η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας άφησε έτσι να εννοηθεί ότι ίσως να βιάστηκε το κόμμα σας να μιλήσει για έξοδο από το μνημόνιο. Αυτό το παρερμήνευσαν από το ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλαν ανακοίνωση. Τι ακριβώς εννοούσε, κάτι διαφορετικό και δηλαδή. Η κυρία Σιμακοπούλου, αν αυτήν εννοείται, έβγαλε διευκρινιστική δήλωση. Αλλά σε ό,τι αφορά αν εμείς θα καλύψουμε τις 4,8 μονάδες που είπατε το Φεβρουάριο, εμείς δεν σκοπεύουμε να φύγουμε το Φεβρουάριο. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2016 για μας. Γιατί θα εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή. Και για μας και για όλους τους νοήμονες ανθρώπους, οι κυβερνήσεις πέφτουν μέσα στη Βουλή. Μάλιστα. Δεν πέφτουν εκτός Βουλής. Ναι, είναι μια συνταγματικά Δημήτρη, διαδικασία έχουμε, για τον πρόεδρο. Τρέχει ο χρόνος. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αναγκαστικά πρέπει να τρέξει και το υπόλοιπο δελτίο. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλά. Κυρία Καραμαλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Περαστικά σας ευχαριστώ.